Γεια και χαρά σας και πάλι. Θα μιλήσουμε για την εβδομάδα 28 Ιουνίου με 4 Ιουλίου. Στις 29 Ιουνίου, ένα από τα δημοφιλέστερα συμφωνικά χοροδιακά έργα όλων των εποχών, το μεγαλόπνο Requiem του Verdi, θα παρουσιαστεί από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με 4 διεθνούς φήμης σολίστ, υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου αρχιμουσικού μας Λουκά Καριτινού. Ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά, κορυφαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής παγκοσμίως, βραβευμένος με Όσκαρ, Σεζάρ, Μπάφτα, Χρυσές Σφαίρες και Γκράμι, θα βρεθεί στο Ηρώδιο την 1η Ιουλίου για να μας παρουσιάσει έργα από την πλούσια καριέρα του. Μαζί του η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στις 3 Ιουλίου το Ηρώδιο θα αγκαλιάσει για μια ακόμα φορά την αστήρευτη και ποιητική δημιουργικότητα του Γιάννη Αγγελάκα, που θα μας παρουσιάσει τραγούδια από όλη την πορεία του, ενορχιστρωμένα ειδικά για αυτή τη συναυλία. Μαζί του το πολυφωνικό σχήμα Διόνι και ένα τρίο εγχόρδων. Στις 4 Ιουλίου, ο Σταύρος Ξαρχάκος επιστρέφει στο Ηρώδιο με μια δεύτερη συναυλία, που προσθέθηκε εκτάκτος, κατόπιν μεγάλης ζήτησης. Ο μεγάλος συνθέτης θα μας ξαναταξιδέψει στις μουσικές του διαδρομές, με συνοδοιπόρους τη Μαρία Φαραντούρη, το Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα. Μια σύγχρονη όπερα για τη συνύπαρξη ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης, σε συνομιλία με τον Έντγκαρ Άλαν Πόε, είναι η πτώση του οίκου των κοινών που θα παρουσιαστεί στην Πειραιώς 260 στις 29 και 30 Ιουνίου. Τη μουσική σύνθεση υπογράφει ο Ορέστης Παπαϊωάννου, το λιμπρέτο ο Αλέκος Λούντζης και τη σκηνοθεσία ο Αλέξανδρος Ευκλήδης. Το ελληνικό καλοκαίρι έχει γεύση από σταφύλι. Η νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Greek Agora of Performance ή αλλιώς GRAPE, έχει στόχο την προβολή των ελληνικών παραστατικών τεχνών στο εξωτερικό. Εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία της Δήμητρας της Λέσβου που συγκλώνησε πέρσι το Πανελλήνιο, μια παράσταση για τη βαρβαρότητα απέναντι σε κάθε τι διαφορετικό. Το Ρόδο είναι Ρόδο, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη και με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Στέριογλου. Από 30 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου στο χώρο Έψιλον. Επόδυνα εύκολο. Η χορογράφος Ανδρονίκη Μαραθάκη θα μας παρουσιάσει μια παράσταση για τα δυσδιάκριτα όρια του πόνου και της απόλαυσης. 1, 2 και 3 Ιουλίου στο χώρο Β της Πειραιώς 260. Ο κόσμος καταραίει. Ή τουλάχιστον έτσι αισθανόμαστε εδώ και αρκετό καιρό. Όλα αυτά στην παράσταση του Δημήτρη Μπαμπίλη «Καταστροφή», που παρουσιάζεται στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος από την 1η έως τις 4 Ιουλίου. Παραμένουμε στο πεδίο του χορού. Οι Rootless Root δημιουργούν έναν κόσμο αφιερωμένο στη σιωπή. Αυτός είναι και ο τίτλος της νέας τους παράστασης που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στο χώρο Δέλτα της Πειραιώς 260 στις 3 και 4 Ιουλίου. Η Έλλη Παπακωνσταντίνου μας προτείνει μια πρωτότυπη ανάγνωση των Βακχών, που παντρεύει τον αρχαίο μύθο με την έρευνα επάνω στη ρευστότητα των φύλων. Από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου στο χώρο Ήτα της Πειραιώς 260. Η παράσταση είναι μέρος του GRAPE, Greek Agora of Performance, μιας πρωτοβουλίας του φεστιβάλ για την προβολή της ελληνικής παραστατικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Και φυσικά, δεν λείπουν και αυτή την εβδομάδα οι jazz βραδιές στην πλατεία. Σπύρος Παναγιωτόπουλος Quintet από 3 έως 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ. Αυτά από εμάς τώρα και σας περιμένουμε.